Υγειονομικό συναγερμό σήμανε στη Λευκάδα με 5 θετικά κρούσματα. Η οικογένεια Σέρβων που ήρθε στην Ελλάδα και έκανε διακοπές με ιστιοπλοϊκό βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Πρόκειται για γονείς με 3 παιδιά. Πρώτη εμφάνισε συμπτώματα η μητέρα και τέθηκε σε καραντίνα σε ξενοδοχείο. Όταν εμφάνισαν συμπτώματα και οι υπόλοιποι, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οι γονείς νοσηλεύονται στην ειδική μονάδα COVID. Ευτυχώς στο νησί δεν υπάρχει ανησυχία. Υπήρχε κάποιο προβληματισμό στην αρχή. Τώρα κυλούν όλα μαλά τα πράγματα. Ούτως ή άλλως ο κόσμος αυτός ήταν μόνο στο σκάφος. Σε εγρήγορση είναι και οι αρχές στην Πελοπόννησο. 45χρονη γυναίκα από την Αλβανία επέστρεψε πριν λίγες ημέρες από την πατρίδα της. Πήγε στο σπίτι της στην Κυπαρισία. Εμφάνισε συμπτώματα, έκανε τεστ κορονοϊού στο νοσοκομείο Καλαμάτας και μεταφέρθηκε από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Είχε έρθει σε επαφή με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, από ό,τι ξέρω, πήγαν και έχουν κάνει για αυτή κινήσει εξετάσεως. Δεν έχει προκύψει μέχρι τώρα κάτι. Ο σύζυγός της βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι τους. Θετική και με ήπια συμπτώματα είναι μια αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η χνηλάτηση των επαφών της. Λουκέτο 4 ημερών μπήκε στην παιδική κατασκήνωση στη Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Μετά την εμφάνιση νέου κρούσματος κορονοϊού σε 10χρονη που βρέθηκε οριακά θετική, αποφασίστηκε η κατασκήνωση να κλείσει, να γίνει απολύμανση σε όλους τους χώρους, αλλά και τεστ σε όλους τους εργαζομένους. Καμία σχέση, μάλιστα τα δωμάτια τους απέχουν περίπου 500 μέτρα το ένα από το άλλο και δεν είχαν και σχέση ούτε στα παιχνίδια ούτε πουθενά. Είναι το ένα 10 χρονών, το άλλο είναι 15. Το τεστ στο παιδί θα επαναληφθεί. Τουλάχιστον 5.000 κρούσματα κορονοϊού προβλέπεται πως θα έχουμε στη χώρα μας μέχρι το τέλος Ιουλίου, με βάση τη σημερινή κατάσταση, σε περίπτωση που δεν ληφθούν νέα μέτρα, αλλά και αν δεν επέλθει κοινωνική ευαισθητοποίηση, σύμφωνα με έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε γύρω στους 55, παραπάνω 50 ασυμπτωματικούς φορείς που μπαίνουν στη χώρα κάθε μέρα. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση, δεν καταφέρουμε να το ελέγξουμε αυτό, τότε πράγματι φέρνουμε το δεύτερο κύμα πολύ νωρίς, ακόμα και στο τέλος του Ιούλη. Στον πρώτο 15ήμερο, ας πούμε, του Αυγούστου. Μελετώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα, οι λοιμοξιολόγοι φέρουν και πάλι στο τραπέζι των συζητήσεων την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε περισσότερους χώρους.